Η σιβηρική εισβολή εξακολουθεί να επηρεάζει την Κρήτη, με τα ορεινά της να βρίσκονται ξανά στα λευκά και τις θερμοκρασίες ακόμη και στις παιδινές περιοχές να μην θυμίζουν σε τίποτα άνοιξη. Οφείλεται σε ένα ιδιαίτερα ψυχρό κύμα, το οποίο κατέρχεται από τη Σιβηρία και τροφοδοτεί με αυτόν τον τρόπο τον ελλαδικό χώρο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές και τα νησιά του Αιγαίου, δίνοντας φυσικά κατά περιόδους κάποια καιρικά φαινόμενα τα οποία, λόγω της ψυχρότητας της αέριας μάζας, έχουν και χαρακτηριστικά χιονοπτώσεων. Το πολύ κρύο, βέβαια, είναι το πρώτο και σημαντικότερο χαρακτηριστικό. Θερμοκρασίες υπό το 0 σε υψόμετρα πάνω από τα 1000 μέτρα, κοντά στους 0 βαθμούς σε ανώγια οροπέδιο Λασιθίου, Ομαλό και Σφακιά, αλλά και ισχυρούς βοριάδες προκάλεσε η νέα κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη. Ξυπνήσαμε σήμερα ξημερώματα με μια έντονη χιονόπτωση, η οποία διήρξε αρκετή ώρα, έκανε ένα καλό στρώμα χιονιού. Οπότε βγήκαν τα μηχανήματα του Δήμου στον δρόμο ώστε να διατηρήσουν το οδικό δίκτυο ανοιχτό. Βέβαια οι δρόμοι είναι ανοιχτοί αλλά τα σχολεία κλειστά. Φέτος είναι η 6η, 7η, 8η χιονιά. Έχουμε χάσει και το μέτρημα. Πάντως δεν δείχνει να είναι ιδιαίτερα έντονη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Το χιόνι δεν ξεπερνάει μέσα στα χωριά τους 10 πόντους. Πράγμα που δεν δημιουργεί έντονα προβλήματα αυτό το γεγονός. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά για σήμερα Δευτέρα και το πρωτοβάθμιας και τις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλες οι σχολικές μονάδες, καθώς και ο παιδικός σταθμός. Στα Σφακιά η Δημοτική Αρχή τροποποίησε για σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας των σχολείων για την ασφαλέστερη πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών. Βροχές στα παιδινά, χιονόνερο μέχρι τα 600 μέτρα και χιονοπτώσεις πάνω από τα 1000 μέτρα προβλέπονται μέχρι και την Τετάρτη. Για όλο αυτό το τρίμερο απαιτείται μια ιδιαίτερη προσοχή για τις ορεινές ζώνες σε όλους όσους κινούνται ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο, καθότι και ο παγετός, δηλαδή οι χαμηλές θερμοκρασίες της νύχτας, μπορεί να προκαλούν προβλήματα στο οδόστρωμα. Οι βοριάδες, αν και πιο εξασθενημένοι, όπως και οι χαμηλές θερμοκρασίες, θα διατηρηθούν μέχρι και την Τετάρτη, ενώ ουσιαστική βελτίωση προβλέπεται από την Πέμπτη. Μετά από παρατεταμένη περίοδο χαμηλών θερμοκρασιών, την Πέμπτη ο υδράργυρος θα ανέβει στους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμη υψηλότερες τιμές θα καταγράψει ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, οπότε και οι παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο κοντά στους 18 βαθμούς. Αναμένεται ότι θα είναι πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, μια λαμπρή μέρα, με ηλιοφάνεια ως επιτοπλίστων σε όλο το νησί. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν τις δυτικές ελαφρά βορειοδυτικές διευθύνσεις, αλλά χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη ένταση. Γεγονός είναι ότι ο φετινός Μάρτιος θα καταγραφεί στα χρονικά ως ένας από τους ψυχρότερους των τελευταίων δεκαετιών στην Κρήτη. Είχε 30 πόντους χιόνι στις 24 του Μάρτιου 1986. Από τότε και πέρα δεν ξαναθυμούμε να έχει τόσο χιόνι μαδάρα και τόσο κρύο στα Χανιά. Τα μετεωρολογικά δεδομένα πάντως δείχνουν για τις πρώτες ημέρες του Απριλίου ότι θα είναι ανοιξιάτικες, με ηλιοφάνεια και φυσιολογικές θερμοκρασίες, αποζημιώνοντας τους κρητικούς που βίωσαν ασυνήθιστα παρατεταμένο κρύο το φετινό χειμώνα.